Γεια σας, είμαι η Άρτεμις Σαμαρά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τα empty. Τα empty είναι κάποια άδεια προϊόντα, άδεια καλλυντικά, άδεια μπουκαλάκια από κρέμες. Είναι προϊόντα που έχω συγκεντρώσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έχω μαζευτεί αρκετά. Το καλό με τα empty είναι ότι μου αρέσουν πάρα πολύ σαν concept βίντεο, γιατί στην αρχή όταν παίρνεις ένα προϊόν γνωρίζεις τις πρώτες εντυπώσεις. Κατά τη διάρκεια όμως και όσο το χρησιμοποιείς μέχρι το τέλος του, βλέπεις αν όντως λειτουργήσε για σένα. Και γι' αυτό τα empty είναι μια καλή ευκαιρία για ένα πιο ολοκληρωμένο review από τα προϊόντα που ήδη σας έχω δείξει. Εφόσον τα έχω δοκιμάσει και τα έχω τελειώσει, μπορώ να σας πω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για αυτά. Επίσης, κάτι τελευταίο για την εισαγωγή μου είναι ότι κάνω 2 βίντεο την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Κυριακή. Μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι μου. Και για να σας έρχεται ειδοποίηση, πρέπει να γίνετε συνδρομητές. Μπορείτε να γίνετε πολύ εύκολα και απλά με το email σας, είναι δωρεάν. Θα υπάρχει κουμπί ή από εδώ ή από εδώ για να κάνετε subscribe, να γίνετε συνδρομητές, να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω κάτι καινούριο και να είστε οι πρώτοι που θα το βλέπετε. Το πρώτο άδειο προϊόν που θα σας δείξω είναι της εταιρείας Nippon Fab. Είναι το Yoga Blend, είναι ένα αφρόλουτρο, έχει άρωμα λεβάντας και αυτό που προκαλεί είναι χαλάρωση. Κάνοντας το ντου σας με αυτό εδώ πέρα το αφρόλουτρο θα χαλαρώσετε απίστευτα, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Η μυρωδιά του είναι πολύ γλυκιά, πάρα πολύ ωραία, πολύ χαλαρωτική και σας βοηθάει για να καταπολεμηθεί το στρες που ενδεχομένως να έχετε. Είναι στα 500 ml, είναι πάρα πολύ καλή συσκευασία για αφρόλουτρο, θα σας κρατήσει αρκετό καιρό και είναι super προϊόν. Το αν βρείτε stand της Nippon Fab που έχει νομίζω στα Άττικα, μην ξεχάσετε να το τσεκάρετε και να μυρίσετε το άρωμά του, το οποίο είναι όντως πάρα πολύ χαλαρωτικό. Το επόμενο προϊόν είναι πάλι της εταιρείας Nippon Fab, είναι τα Makeup Removing Pads, είναι 60 pads, αυτή είναι εδώ πέρα τη συσκευασία, εμποτισμένα με το ξύλισμα Kale. Το Kale είναι ένα φυτό το οποίο είναι πλούσιο σε βιταμίνη α και σε. Με το συγκεκριμένο pads αφαιρείτε εύκολα το μακιγιά σας, πάρα πολύ γρήγορα. Συνοποίησα, μου άρεσαν πολύ και ήταν μια καλή και αυτή η επιλογή. Στη συνέχεια έχω ένα προϊόν για τα μαλλιά, είναι η μάσκα της L'Oréal Elviv. Είναι πολύ κλασική μάσκα, έχει δράση αργυρίνης επί 3, βοηθάει πάρα πολύ στα μαλλιά, τα κατεστραμμένα μαλλιά μπορούν να ενδυναμωθούν με αυτή τη μάσκα. Την έχω πάρα πολύ καιρό και τελείωσα πριν λίγο καιρό. Είναι μεγάλη συσκευασία, μυρίζει πολύ ωραία, μου αρέσει πολύ η μυρωδιά της και είναι στα 300 ml. Βοηθάει όπως είπα τα μαλλιά και τα δίνει δύναμη, απλώνοντας το από την ρίζα έως τη σάφη, αφήνεται γύρω στα 2 με 3 λεπτά, το ξεπλένετε και τα μαλλιά σας είναι έτοιμα και λαμπερά. Στη συνέχεια έχω ένα σαμπουάν για τα μαλλιά της Pantene, το οποίο είναι το Repair and Protect, αναδόμηση και προστασία. Δεν έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένη από αυτό εδώ πέρα το σαμπουάν, είναι η αλήθεια. Τα μαλλιά μου είναι λιπαρά και μετά από την επόμενη μέρα λουσίματος μου τα έκανε ξανά λιπαρά, οπότε δεν κρατούσε ενυδατωμένα τα μαλλιά για πάρα πολύ καιρό. Το έχω αντικαταστήσει με το Wash & Go, θα δω πώς θα πάει και με αυτό και αν δω όντως θετικά αποτελέσματα με το Wash & Go θα συνεχίσω με αυτό. Προς το παρόν αυτό το προϊόν δεν με ικανοποίησε πλήρως. Στη συνέχεια έχω ένα σπρέι αποσμητικό για το σώμα, το οποίο το είχα αγοράσει από την Βαρκελόνη, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί εδώ, η μάρκα είναι Infinity Amalfi. Αλλά όπως βλέπω στην ετικέτα, το λέει και στα ελληνικά ότι είναι αποσμητικό, οπότε μπορεί να υπάρχει και στην Ελλάδα. Είναι πολύ ωραίο προϊόν, μυρίζει πολύ ωραία, αν και παρόλο που είναι ροζ, εμένα κάτι μου έβγαζε στο άρωμά του και μύριζε λίγο ανδρικά. Είναι πολύ ωραίο για το γυμναστήριο, αν και λίγο έντονο, οπότε μην το ψεκάζετε σε δημόσιους χώρους, μπορεί να προκαλέσει βήχα σε κάποιον, αλλά εάν το ψεκάσετε στο σπίτι σας και πάτε στο γυμναστήριο μετά, είναι πάρα πολύ κατάλληλο και μυρίζεται φρεσκάδα για πολλές ώρες. Το επόμενο προϊόν είναι για τα μαλλιά, είναι της Schwarzkopf, το Got To Be, το Guardian Angel. Είναι ένα heat protector, δηλαδή το βάζετε στα μαλλιά σας για να τα προστατεύει από το πιστολάκι, από το σίδερο, την νησιωτική, οποιαδήποτε θερμή συσκευή χρησιμοποιείτε για τα μαλλιά σας. Και η προστασία που παρέχει είναι έως 220 βαθμούς Κελσίου. Θεωρώ ότι δεν είδα μεγάλη διαφορά στα μαλλιά μου, είτε το χρησιμοποιούσα είτε όχι. Παρ' όλα αυτά μυρίζει πολύ ωραία, οπότε συνέχισα και το χρησιμοποιούσα μέχρι να το τελειώσω.
δεν θα το ξανααγόραζα, είναι η αλήθεια, γιατί δεν είδα φοβερά και πραγματικά αποτελέσματα. Επόμενο προϊόν είναι της εταιρείας Youth Lab, είναι μια κρέμα ματιών και την έχω χρησιμοποιήσει όλη. Αφήνει μια βελούδινη υφή κάτω από τα μάτια και μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Είναι πολύ ωραία η εταιρεία Youth Lab, μου αρέσει πάρα πολύ τα προϊόντα της και αυτό είναι πιστεύω ένα από τα top προϊόντα στη βελτίωση των μαύρων κύκλων. Στη συνέχεια έχω ένα ακόμα σαμπουάν, το οποίο είναι επαγγελματικό, είναι της Vatchkoff. Είναι τέλειο, μου αρέσει η συσκευασία του πάρα πολύ, βοηθάει τα μαλλιά, έχει ένα σύμπλεγμα αμινοξέων. Είναι στα 250ml, έχετε κατεστραμμένες άκρες, τις λιένει και δίνει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια έχω ένα γαλάκτωμα σώματος, είναι της εταιρείας STC, Special Tender Care, στα 160ml. Είναι καταπληκτικό προϊόν, μυρίζει υπέροχα, μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του, προκαλεί φοβερή ενυδάτωση και περιέχει γλυκερίνη και διπάνθεν. Το καλό με αυτή τη συσκευασία είναι ότι έχει τέλειο δοσομετρητή και εδώ μπορείτε να δείτε πόσο έχετε καταναλώσει. Είναι από τις ωραίες κρέμες σώματος, μυρίζει υπέροχα και αφήνει το δέρμα φοβερά ενυδατωμένο και φοβερά απαλό. Στη συνέχεια έχω μία αντικυταρητηρική κρέμα, είναι της εταιρείας By Nature, έχει σταφύλι, με βάση το σταφύλι και είδα όντως βελτίωση στην περιοχή των γλουτών χρησιμοποιώντας αυτή την κρέμα. Η επόμενη εταιρεία είναι η εταιρεία Hard. Μου αρέσει πάρα πολύ η συσκευασία αυτής της εταιρείας, είναι πολύ minimal τα μπουκαλάκια. Αυτή εδώ πέρα της ενυδατικής είναι έντονο λουλουδένιο άρωμα και παρόλο που ήταν στα 60ml μου άρεσε πάρα πολύ. Το επόμενο empty είναι της εταιρείας Benefit, είναι η ενυδατική της κρέμα, είναι σε mini size, είναι αγαπημένη ενυδατική, την είχα και full size και τώρα το mini size μου το είχε δώσει η αδελφή μου μαζί με μια συσκευασία που μου είχε κάνει χριστουγεννιάτικη δώρου με διάφορα άλλα της Benefit, ήταν το ημερολόγιο της Benefit και τη χρησιμοποίησα μέχρι το τέλος γιατί λατρεύω αυτή την ενυδατική, έχει τέλειο άρωμα και είναι πολύ λεπτό, ρευστή, απορροφάται γρήγορα από την επιδερμίδα και σου δίνει την ενυδάτωση που χρειάζεσαι. Επόμενο προϊόν είναι ένα προϊόν για τα μαλλιά, είναι της Batiste, το Dry Shampoo. Όλοι γνωρίζετε τα προϊόντα Batiste, οι περισσότερες από εσάς τα έχετε χρησιμοποιήσει, είναι ένα από τα top προϊόντα. Βγει νέα αρώματα, τα έχω χρησιμοποιήσει και τα λατρεύω. Πάντα έχω ένα Dry Shampoo στο μπάνιο μου και πάντα τα χρησιμοποιώ όταν τα μαλλιά είναι λιπαρά μετά από τη δεύτερη ή τρίτη μέρα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το dry shampoo και να δείξουν ξανά όμορφα και καθαρά, λες και έχεις κάνει μπάνιο εκείνη τη στιγμή. Το επόμενο προϊόν είναι ένας ορός, είναι από την εταιρεία Lierac, είναι το Hydragenist. Είναι τέλειος ορός, το χρησιμοποιώ μαζί με την ενυδατική που είναι της ίδιας σειράς. Βελτιώνει πάρα πολύ την όψη της επιδερμίδας, απορροφάται εύκολα, μυρίζει τέλεια και έχει τον τέλειο δοσομετρητή, οπότε μπορείτε να πάρετε την κατάλληλη ποσότητα. Μου αρέσουν γενικά αυτοί οι δοσομετρητές που έχουν ορισμένες εταιρείες στους ορούς. Και αυτό το σέρουμ βοηθάει πάρα πολύ στην βελτίωση της επιδερμίδας, στην όψη της, στο να δείχνει περισσότερο νεανική. Και σε συνδυασμό, όπως είπα και με την ενυδατική της ίδιας σειράς, θα δείτε φοβερά αποτελέσματα. Την αγαπάω και σίγουρα σας την προτείνω ανεπιφύλακτα να τη δοκιμάσετε κι εσείς. Επόμενο mini size προϊόν είναι της εταιρείας Mavala, είναι αυτή εδώ πέρα η κρέμα χεριών. Είναι στα 7ml η συσκευασία, αλλά παρόλα αυτά τη λάτρεψα. Είναι πάρα πολύ ενυδατική, βοηθάει πάρα πολύ στην ενυδάτωση των χεριών, ειδικά τους χειμερινούς μήνες που τη χρησιμοποίησα. Θα ήθελα να την αποκτήσω πάρα πολύ full size, μου άρεσε πολύ η υφή της και η προστασία που έδινε στα χέρια. Τέλος, το καλύτερο, έχω λίγα καλλυντικά. Τα καλλυντικά είναι δύσκολο να μου τελειώσουν, οπότε έχω πολύ λίγα, δεν είναι σαμπουάν, ας πούμε, ή αφρόλουτρα που τα χρησιμοποιείς σε συχνή βάση και κάθε μέρα. Το make-up είναι της Calvin Klein, το CK1 3-in-1 Face Makeup, έχει SPF 8. Μετρώ το SPF για τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε σας συνιστώ να το φοράτε κυρίως το χειμώνα. Είναι full καλλυπτικό και έχει τέλεια συσκευασία όπως θα δείτε. Θα το βρείτε αποκλειστικά στα Notos Galleries. Το χρησιμοποιώ και στο τελευταίο make-up tutorial που έχω κάνει, οπότε μπορείτε να δείτε και εκεί πέρα πώς γράφει. Στη συνέχεια έχω ένα αγαπημένο προϊόν, είναι το eyeliner της Golden Rose, το μόνο eyeliner που χρησιμοποιώ. Γενικά είμαι πολύ επιλεκτική με τα eyeliner και αυτό εδώ πέρα με βόλεψε πάρα πολύ, γιατί το πινελάκι του είναι τέλειο για να κάνω αυτή τη γραμμή. Έχω πάρει ξανά το ίδιο eyeliner, το μόνο που άλλαξε είναι η συσκευασία του
Και μου αρέσει πάρα πολύ, δεν το αλλάζω με τίποτα. Είναι ένα eyeliner, πιστεύω, που θα βοηθήσει την οποιαδήποτε κοπέλα που ξεκινάει με το μακιγιάζ της να τραβήξει μια ωραία και σταθερή γραμμή. Στη συνέχεια έχω μια μάσκαρα, είναι η μάσκαρα της Maybelline, The Colossal Go Extreme Volume. Είναι τέλεια μάσκαρα, δείχνει πάρα πολύ ωραία τις βλεφαρίδες, έχει τέλειο όγκο, ανοίγει το μάτι και έχει φοβερό βουρτσάκι. Αυτή που χρησιμοποιώ όμως τώρα είναι πάλι της Maybelline, είναι η Last Sensational. Μου αρέσει όμως και η The Colossal Go, αλλά πιστεύω περισσότερο μου τέριαξε η Last Sensational, δηλαδή το βουρτσάκι της Last Sensational είναι top για μένα και δεν το αλλάζω με τίποτα. Και τέλος έχω ένα λιποζάν της Golden Rose, είναι το Fruits and Vitamins, έχει SPF 15, πολύ σημαντικό για τους καλοκαιρινούς μήνες να το χρησιμοποιήσετε. Αφήνει ένα βελούδινο τελείωμα στα χείλη, έχει καταπληκτική μυρωδιά, τέλεια εφαρμογή και είναι από τα φοβερά lip balm που θα χρησιμοποιήσετε όλο το χρόνο, χειμώνα καλοκαίρι. Θα τόνει τα χείλη και είναι και πάρα πολύ οικονομικό. Αυτά ήταν τα σημερινά MD's, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε like. Επίσης κάτω στο description box θα σας έχω και τα υπόλοιπα MD's που έχω στο κανάλι μου. Μην ξεχάσετε να μου αφήσετε σχόλιο κάτω αν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά τα προϊόντα ή αν θέλετε να μου προτείνετε να δοκιμάσω ένα νέο προϊόν. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά! I'm